Παιδες μου, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι. Σήμερα έχουμε πάλι βίντεο με FIFA και έχουμε rewards. Έχουμε rewards από τα Rivals και έχουμε και το ολοκένουργιο Hero Pack Max 88, το οποίο θα πάμε να ολοκληρώσουμε. Να πω καταρχάς κάτι, το οποίο έχει ξεκινήσει από το, όχι από το προηγούμενο, από το πιο προηγούμενο βίντεο. Γράφετε πάρα πολύ κάτω στα comments ότι κράζω, ότι γκρινιάζω για το παιχνίδι κτλ. Δεν είναι ρε εσείς γκρίνια, είναι ότι το παιχνίδι έχει κάποια πάρα πολύ κακά στοιχεία. Ξέρω ότι αυτοί που απολαμβάνουν το παιχνίδι είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που το απολαμβάνουν. Και γενικότερα εγώ που είμαι ένας παίκτης που ξέρετε πολύ καλά ποια είναι τα ranks που έχω καταφέρει στο παρελθόν. Okay, δεν παίζω τώρα πλέον τόσο πολύ, αλλά όταν κάποιος ξέρει να παίζει το παιχνίδι και χάνει από αντιπάλους που δεν πρέπει να χάσει, τον ενοχλεί. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για την γκρίνια κτλ, αλλά πιο πολύ είναι παράπονο και εκνευρισμός και όχι τόσο γκρίνια. Αυτό θέλω να το διευθετήσω για να μην αρχίσετε να γράφετε τα διάφορα κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα rewards, πάμε να κάνουμε το hero και να σας μιλήσω λίγο για την ομάδα την οποία την έχω κρατήσει σε ένα σχεδόν untradeable, αλλά θέλω να σας πω πώς θέλω να γίνει ουσιαστικά μελλοντικά. Θέλω να κάνω πολλές αλλαγές εκεί γιατί κάποιες κάρτες έτσι έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και τις βαρέθηκα. Let's go! By the way, αν ψάχνεις να αγοράσεις video games, τσέκαρε το enemba.com. Έχει τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια σε όλες τις πλατφόρμες και εννοείται και το FC25 φυσικά. Επίσης, μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα στο enemba.com, όπως για παράδειγμα PlayStation κάρτες, Xbox Live κάρτες, καθώς και points για το FC25 ώστε να δυναμώσεις την ομάδα σου. Το enemba είναι από τα πιο αξιόπιστα websites με περισσότερες από 170.000 κριτικές και σκορ 4,4 στο Trustpilot. Και σε περίπτωση που έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείς να απευθυνθείς στο 24/7 support. Τσέκαρε όλες τις προσφορές που υπάρχουν στο enemba.com κάνοντας κλικ στο link που υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Όπως βλέπετε λοιπόν έχουμε 566.000 coins, αυτά ουσιαστικά θα γίνουν περισσότερα μόλις πάρουμε τα rewards από τα rivals και πάμε λίγο γρήγορα στην ομάδα να σας πω τι θέλω να κρατήσω και τι θέλω να αλλάξω. Από την άμυνα είμαι αρκετά ικανοποιημένος, αν και μπορώ να πω ότι ο κάθε αντίπαλος ρεσής, πραγματικά ο κάθε αντίπαλος έχει Van Dijk. Τους δίνει αβέρτα το παιχνίδι γιατί έχω δει και πάρα πολλούς first owner. Απλά όλοι μόλις μαζεύουν, ξέρω εγώ, 250 χιλιάρικα πάνε και αγοράζουν το Van Dijk. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ο τύπος είναι άρρωστος, ρε. Το AI του Van Dijk είναι κάθε χρόνο και πιο άρρωστο. Θέλω ιδανικά σε κάποια φάση να φύγει ο Αλάμπα και να μπει εκεί ο Van Dijk. Ή κάποιος πάρα πολύ τερματισμένος αμυντικός, αν μη τι άλλο. Με τον Αραούχο είμαι ικανοποιημένος. Με τον Φρυμπόγκ είμαι ικανοποιημένος γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Μπαλντέ είναι τίμιος. Ο Κουρτουά είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να βολέψω την Premier League εκεί με τον Van Dijk ή με κάτι άλλο. Ξέρω ότι και ο Alisson είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε τα links γενικότερα από το Ισπανικό, αλλά αν βγουν δύο παίκτες εδώ, ο Αλάμπα και ο Κουρτουά, θα επηρεαστεί αρκετά το chemistry. Θέλω πάρα πολύ επίσης να αλλάξω την τετράδα της επίθεσης. Το 4-4-2 που παίζω όπως βλέπετε, LM, RM και τους δύο strikers. Καταρχάς να πω το βασικό. Ο Κρέσπο είναι μια τερματισμένη κάρτα. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει πάρα πολύ στο Footbin και μου είπατε και αρκετοί από εσάς ότι δεν είναι καλός φέτος. Μάλλον παίζουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ίσως γι' αυτό και εμένα με εκνευρίζει το παιχνίδι. Ο Κρέσπο για μένα είναι η καλύτερη κάρτα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στο game. Πολύ καλύτερος από τις assets που έχει καλύτερο shooting κτλ. Και από πολλούς επιθετικούς των αντιπάλων. Τύπος πετσοκόβει, πραγματικά πετσοκόβει. Το μόνο κακό που έχει ο Κρέσπο είναι ότι είναι controlled. Δεν είναι ούτε explosive, δεν είναι ούτε lengthy. Οπότε δεν μπορεί να ξεχωρίσει ούτε στο ξεπέταγμα, αλλά ούτε και στη διάρκεια του τρεξίματος. Και το κυριότερο, δεν έχει το pace που χρειάζεται σε ένα striker, ειδικά στο φετινό game. Το dribbling είναι, θα μπορούσε, κάποιες φορές βλέπω ότι είναι βαρύς και κυρίως δεν έχει playstyles. Αν είχε το χρυσό φινές, δεν έχω μπορέσει να βάλω πάρα πολλά φινές μαζί του. Αν είχε χρυσό φινές και κυρίως εάν είχε ένα από τα quick step ή technical, δεν θα πω το first touch, ok, κυρίως ένα από το technical ή το quick step, θα μιλούσαμε για μια κάρτα που θα έκανε 500 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή, 600, μπορεί και παραπάνω. Δεν τα έχει και αυτό είναι το μόνο που τον κρατάει πίσω. Θα τον αλλάξω γενικότερα, όπως βλέπετε καταρχάς είναι η μόνη tradable κάρτα που έχω στην ομάδα, τον αγόρασα 200 χιλιάρικα, πλέον έχει ναι, 130-140, έχω χάσει δηλαδή τουλάχιστον 70.000 coins από αυτόν. Δεν είναι η άμεση προτεραιότητά μου να τον αλλάξω, αλλά θα ήθελα να φύγει σε κάποια φάση. Τώρα, ο Neymar είναι πάρα πολύ καλός. Έχει το trickster και γενικότερα το dribbling του in-game δεν υπάρχει. Αλλά και αυτός για πλάγια είναι αργός. Δεν αρκεί γιατί δεν μπορώ να του δώσω και περισσότερο chemistry. Το Hawk δεν τον βοηθάει καθόλου στο pace. Και αυτός επίσης δεν έχει το finesse που θα ήταν πολύ καλύτερος in-game άμα είχε το finesse. Παρ' όλα αυτά το dribbling του ξεχωρίζει πάρα πολύ και βάζει αρκετά goal. Από το Mané έχω πολλά παράπονα. Δεν είναι μια κάρτα που ξεχωρίζει πάρα πολύ. Βλέπετε σε 52 μάτς έχει όλο και όλο 16 contributions σε goal. Δεν είναι γρήγορος και αυτό τον προλαβαίνουν για πλάκα πλέον οι αντίπαλοι. Δεν έχει τίποτε από τα playstyles, ούτε finesse, ούτε τριβέλα, ούτε κάτι από technical και quickstep. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και αυτός κάτι τρομερό. Θέλω λοιπόν Neymar, Mané,
και Sasic, δηλαδή τρεις από τις τέσσερις κάρτες της επίθεσης να τις αλλάξω άμεσα. Όχι γιατί η Sasic δεν είναι καλή, ίσα ίσα συνεχίζει και βάζει πάρα πολλά γκολ, αλλά ρε τη βαρέθηκα, είναι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το game και παίζω με τη Sasic. Φτάνει, θέλω να την αλλάξω, δεν μπορώ άλλο, δεν έχω κρατήσει τόσο πολύ άλλες και άλλες κάρτες. Π.χ. Κρόιφ και τα λοιπά στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε θέλω να αλλάξει και η Sasic. Στο κέντρο είμαι ικανοποιημένος με τον Αλέξ Γκαρσία, γιατί στο 4-4-2 είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα για box-to-box. Ο Γιορέντε νομίζω έχει αρχίσει να καπάρει, να μαξάρει και μπορεί να φτάσει. Θέλω και αυτό να τον αλλάξω σε κάποια φάση. Δηλαδή έχω 4 από τις 5 θέσεις μπροστά που θέλω να τις αλλάξω σίγουρα και ενδεχομένως κάποιον στην άμυνα. Τι να πω εσείς, πραγματικά θέλω να μας δώσει κάτι είτε από τα rewards είτε από το hero pack. Θα μας δώσει και από τα δύο, ακόμα καλύτερο. Αλλά με το packlack που έχουμε, θέλω αυτό το κάτι για να μας ανεβάσει λίγο, επειδή να μου δώσει hype να συνεχίσω να παίζω το game. Γιατί την προηγούμενη φορά ο Ράς και ο Ρούι Κώστα, με σκότωσαν στο packlack. Αυτά για την ομάδα. Πάμε τώρα στα packs. Πάμε Rivals. Έκανα ένα πολύ καλό σερί χθες μετά από πάρα πολύ καιρό στο game. Τετάρτη βράδυ δηλαδή. Καταρχάς έφτασα Division 1 και πήρα τα rewards με τις 45 νίκες κτλ. Έκανα 14-2-3 ή 14-3-3, κάτι τέτοιο. Έκανα πολύ λίγες σίτες, γιατί σε προηγούμενα sessions είχα κάνει πολλές περισσότερες που δεν είναι και τερματισμένη η ομάδα. Οπότε αυτό με έδωσε λίγο hype, αν τη βελτιώσω μήπως πάμε καλύτερα. Πρώτη φορά λοιπόν rewards από Division 1, 60.000 coins, 75x50 entre, 75x40, megapack, 83 plus team of the week και 2 player picks για το 85+, τα οποία τα θέλουμε, αν δεν μας δώσει κάτι καλό, τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το fodder για το hero pack. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από αυτά. Το πρώτο είναι η Endler. Δεν είναι duplicate, καλό αυτό και είναι και tradable. Και πάμε και στο δεύτερο. Για να δούμε εδώ αν έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε map Leon 89. Καλό και αυτό. Τουλάχιστον πετυχαίνουμε fodder πολύ υψηλό, που θα μας βοηθήσει πολύ πιο εύκολα στο SBC. Και νομίζω θέλει 86, 2,86 και 1,87, κάτι τέτοιο. Καταρχάς υπάρχει το promo Total Rush, τώρα δεν θα σας πω, ξέρετε ποιες κάρτες είναι καλές εδώ πέρα. Αν καταφέρουμε να πετύχουμε ειδικά κανένα από τα ακραία, δεν χρειάζεται να πούμε. 626.000 coins, έχω και ένα 84x3 από κάποιο objective, ήταν το κράτησα κτλ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το 83+ Team of the Week. Νομίζω ότι Team of the Week δεν έχει κάτι ακραίο, δεν είναι καν walkout. Είναι Urban 85, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν ξέρω αν το hero ζητάει inform, οπότε ok. Λοιπόν, πάμε στο Megapack. Είναι γυναίκα νομίζω, δεν είναι walkout. Ναι, τίποτε ιδιαίτερο. Πάμε στο 84x3. Μήπως είμαστε εδώ πιο τυχεροί, είναι γυναίκα. Είναι walkout. Striker από τη Γερμανία και από το γερμανικό πρωτάθλημα. Και είναι η Schuller. Οκ, 86. Και αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο SBC. 86 και 84, λίγο μέχρι το ότι δίνει 2,84, αλλά anyway. Και τώρα πάμε στο 75x50 που είναι το αντρέ και μετά θα πάμε στο τρέ. Για να δούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε total rush, έχουμε όμως walkout. Είναι CM, είναι Norvien, για μία ακόμη φορά ο Edengard, είναι αυτό που είχα πει σε άλλο βίντεο. Έχω βαρεθεί να βγάζω τον Edengard, σίγουρα τον έχω στο club. Standard, πρέπει να το αφήσω μπάσκετ και είχαμε διπλό walkout βασικά. Δεν έχουμε walkout διπλό από ό,τι φαίνεται. Έχουμε τον Edengard και μετά 84 και 83. Του στέλνουμε αυτό στο club. Ελπίζω να είναι tradable ο Edengard που έχω. Που πήγε. Είναι tradable μια χαρά. Για να δούμε και το 75x40. Μήπως κάτι έχουμε εδώ πέρα καλό και από άποψη coins κτλ. Για πάμε. Δεν είναι promo. Είναι walkout, είναι γυναίκα. Είναι left winger. Είναι από Αγγλία. Από το αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι καθόλου ποια είναι. Είναι η Hemp. 86. Οκ, τίποτα ιδιαίτερο, ειδικά για tradable. Ναι, οκ, είναι δυστυχώς τα packs δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, κυρίως μόνο για το fodder μας δώσανε κάτι. Οπότε, Division 1 rewards δυστυχώς τίποτε, preview δεν έχω, το άνοιξα χθες. Πάμε να κάνουμε το hero, μήπως εκεί είμαστε τυχεροί. Έτοιμοι για την πρώτη ομάδα, για την 87. Ο Crouch είναι αυτό που πέτυχα από το weekend league που μας πέρασε. Τραγικό, δεν το σχολιάζω καν, ήταν hero ούτε καν walkout. Και φυσικά ο Ras. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, Electrum Players Pack, τραγικό αυτό. Για 87 ομάδα, για 86 ομάδα. Το ανοίγουμε και κατευθείαν, μήπως μας δώσει κάτι για να το κολλήσουμε στο SBC. Δεν είναι walkout, ok. Τίποτε ιδιαίτερο. Έτοιμη και η 85 με τον Inform. Φεύγουν και αυτοί. Μαρτίνεθ, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Και τι δίνει, Premium Gold Pack. Gold Pack σκέτο. Ok. Υπάρχει περίπτωση για walkout. Όχι. Ok, ας φύγουν όλοι αυτοί. Κλείνουμε και με την 84. Small Electrum Players Pack. Και παίρνουμε το 88
το Max 88 Base Hero Upgrade. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες καλύτερες καρτούλες σε σχέση με το Max 87, υπάρχουν και καλύτερες επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι χθες έβλεπα τον Run the Food Market, ο οποίος άνοιγε packs σε share plays τα οποία στα 10 packs ας πούμε είχε, ξέρω εγώ, έναν καλό hero, οπότε θέλουμε πάρα πολύ τύχη, αλήθεια, για να πετύχουμε κάτι καλό. Δεν μας έχει πάει μέχρι τώρα, οπότε δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ρεφάρουμε. Και ελπίζω να είναι τώρα η στιγμή του ρεφαρίσματος. Λοιπόν, δεν θέλω να πάμε να δούμε σημαίες, ποιοι παίχτες μπορούν να βγουν, πάμε απλά να το ανοίξουμε. Με τον παραδοσιακό μας τρόπο, με το 1, με το 2, με το 3. Είναι walkout. Είναι LM. Είναι από τη Σουηδία, είναι από την Premier League. Τώρα αυτός ποιος είναι, ο Ljungberg είναι. Μάλλον... Είναι ο Ljungberg, 87 pace, 81 shoot, 82 passing, 86 dribbling, νομίζω πρέπει να είναι πολύ μέχ. Έχει οριακά 90 κάπα, οκ. Okay. Σίγουρα δεν είναι από τις καλές κάρτες. Έχει 4-4, έχει 4-4. Παίζει και RM, ίσως να τον χρησιμοποιήσω στη θέση του Mané. Δεν ξέρω πόσο καλύτερος είναι, η αλήθεια, θα είναι από το Mané. Έχει την Trivella, έχει χρυσό Rapid. Ίσως αυτό τον κάνει πιο γρήγορα από το Mané. Ήθελα να αλλάξω τα extreme ή την επίθεση. Extreme μου έδωσε, δεν είναι από τα ακραία. White Playmaker έχει διπλό πλάσε στο LM και στο RM πάλι σαν White Playmaker. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι και trash. Θα τον δοκιμάσουμε και βλέπουμε. Αυτά, guys μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα παίξω γουλού γιατί θα λείπω όλο το σουκού. Για το επόμενο όμως θα φτιάξουμε ομάδα και θα παίξουμε. Θέλω να φτιάξω την ομάδα, δεν θέλω να παίζω πλέον με untradeable. Θέλω να πάω να δώσω τα coins μου, αν και γενικότερα ό,τι αγοράζω πέφτει. Είχα ξεχάσει αυτό το struggle όταν είσαι RTG. Πόσο εύκολα μπορείς να χάσεις coins, αλλά anyway. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε like, μην ξεχάσετε subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο και μέχρι τότε να περνάτε πάντοτε όμορφα.